Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το Χριστό του Αγίου Νικολάου, όπου οι Escapers αντιμετωπίζουν τους Τερμίτες για την τρίτη αγωνιστική της Summer Development League. Έγινε το τζάμπολ και η πρώτη επίθεση είναι για τους Escapers και τους σημερινούς γηπέδουχους της αναμέτρησης. Το πρώτο φαουλ νωρίς επάνω στον γάτο. Από τη μία οι Escapers, οι οποίοι μετρούν μία νίκη και μία ήττα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Η νίκη ήρθε κοντά στην Old Firm, ενώ ιτήθηκαν από τους Cassonic Bears. Από την άλλη, οι Τερμίτες, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη, δεν έχουν καταφέρει να σπάσουν το ρόδι και έτσι βρίσκονται στο 0-2, καθώς Πανολιώσια και Old Firm κατάφεραν να τους κερδίσουν. Θα γίνει το λάθος τώρα, ενώ το σκορ βρίσκεται στο 2-0. Πάει μέχρι μέσα, αλλά αστοχή στην προσπάθεια του Μποπότης. Είχε και δεύτερη ευκαιρία, αλλά την έχασε και αυτή. Ανδρεαδάκης βρίσκει εκεί την τρύπα, θα πάρει το φαουλ, πρώτο ομαδικό και για τους Escapers. Με τον Ανδρεαδάκη τώρα να οδηγείται στην γραμμή των βολών. Άστοχος στην πρώτη. Έτοιμος τώρα να εκτελέσει την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή, παραμένει το 2-0. Μπρακάς. Γάτος. Βάζει πλάτη, αποφεύγει τον αντιπαλό, αλλά δεν τελειώνει σωστά. Έχει και δεύτερη ευκαιρία. Θα τη χάσει και αυτή. Τριμπούδης. Πάσα στα δεξιά στον Καραμπίνο. Ο Μπούδης παίρνει ξανά. Έχει κολλημένο αντίπαλο πάνω του. Τώρα θα βρει λίγο χώρο να εκτελέσει, αλλά ήταν ξανά υποπίεση το σουτ. Κράτος. Θέλει να παίξει με πλάτη. Η πάσα του δεν πέρασε από τον Καραμπίνο, ο οποίος έκανε το κλέψιμο. Ανδρεαδάκης. Περνάει η πάσα, δεν θα καταφέρει να εκτελέσει, ωστόσο ο παίχτης των Τερμιτών. Ενώ θα έρθει και το καλάθι από την άλλη πλευρά για το 4-0. Καραμπίνος, άστοχος. Πιέζεται ψηλά, θα πάρει το φαουλ ο Βρακάς από τον Καραμπίνο, ο οποίος θα κάνει το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του. Σκιόπκας. Κάτος για τρεις, ευστοχή. 7-0, πολύ καλό ξεκίνημα από τους Escapers. Ενώ οι Τερμίτες αναζητούν ακόμα το πρώτο τους καλάθι. Μπρακάς. Σκιόπκας στα 9 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί, θα αστοχίσει. Καραμπίνος πάει από τα αριστερά, τον βγάζει εκτός πορείας ο
Βρακάς, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Λάβει το ρολόι, αλλά θα αστοχίσει, δεν είναι καλό τέση του Μπιμπούδη. Ανδρεαδάκης περνάει και η πάσα του. Μπιμπούδη στάνει μέχρι το τέλος, δεν μετράει αυτός ό,τι έγινε στην συνέχεια, καθώς το φάουλ ήταν χαμηλά. Νέο στήριγμα τώρα για βήματα του Ανδρεαδάκη. Σιόκας. 4,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σιόκας περνάει την πάσα στον Γάτο. Αποφεύγει ωραία εκείνο στον αντίπαλό του. Θα φτάσει το 9-1. Καραμπίνος μένει πάνω του ο Βρακάς, ο Καραμπίνος βρίσκει τρόπο να εκτελέσει αλλά όχι και να βρει το καλάθι. Σιόπκας κατεβάζει για τους Escapers, Γάτος ξανά για Σιόπκα. Γάτος συνεργάζονται και πάλι δυο τους αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εκτός γραμμών ο Σιόπκας. Εκείνη θα καταλήξει εκτός. Αλλαγή τώρα για τους τερμίτες. Το μάτς πέρασε ο Χριστόπουλος στην θέση του Μπιμπούδη. Καραμπίνος. Χριστόπουλος έχει βάλει πλάτη τον Δεπάστα. Προσποιείται, θέλει να γυρίσει ο Πολύδωρος και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 9-3. Καλάθι μετά από ώρα για τους τερμίτες. Δεν θα έρθει άμεσα απάντηση από τους Escapers. Χριστόπουλος την μπάλα στα χέρια του Καραμπίνου για οργάνωση αυτός την επίθεση της ομάδας του. Πάει μέχρι μέσα όλο τον δρόμο αλλά αστοχεί ο ακρίβος. Σιόπκας, με συγχωρείτε. Αστοχή στο έδαφος ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο ακρίβος. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την επανέναρξη του μάτς και με την ελπίδα να έχουν πάει όλα καλά. Μπομπότης είναι στην γραμμή των βολών ενώ ο ακρίβος έχει καθίσει στον πάγκο, έχει πει πάγο στο γονατό του. Θα ευστοχίσει στις δύο βολές ο παίχτης των Escapers για το 11-3. Ανδρεαδάκης. Από
Χριστολόπουλος. Χριστόπουλος προσποιείται για να περάσει. Με το δεξί δεν τελειώνει καλά τη φάση. Σιωκάς. Πάει από τα δεξιά. Κλείνεται και αφήνει στον Σιώκα. Ο συμπαίκτης του θα πάρει το σουτ, εκείνος θα το βάλει για το 13-3. Στο συν 10. Οι Escapers οι οποίοι δείχνουν καλύτερη εικόνα από τους αντιπάλους σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά μάλλον της πρώτης περίοδου. Έχουμε φάουλ από τον Σιώκα. Είναι το τέταρτο των Escapers, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην πρώτη περίοδο. Ο Στολόπουλος πάει στην επαναφορά, Ανδρεαδάκης παίρνει, αλλά ο Αποστολόπουλος έχει πατήσει γραμμή εκεί στην επαναφορά. Γίνεται το λάθος από τους τερμίτες, οι οποίοι χαρίζουν την κατοχή στους αντιπάλους. Έχασαν και την ευκαιρία για ένα εύκολο καλάθι μάλιστα. Μανούρης βγάζει έξω, θα το πάρει, αλλά δεν θα το βάλει ο Σιώκας, ο Μεσχολίτε, ο Βρακάς. Ο Σιώκας ήταν, δικό μου λάθος. Χριστόπουλος αποφεύγει ωραία τον Δε Πάστα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 13-5. Μπομπότης, μπάλα στη γωνία. Σκόπκας ήρθε για να πάρει. Ανδρεαδάκης τώρα πάνω του, έπειτα από την αλλαγή των μαρκαρισμάτων. Δε Πάστας, άστοχος, ανελόγχητος πήρε το rebound ο Καραμπίνος. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Καραμπίνος ρίχνει τώρα ταχύτητα. Ζητάει ο Ανδρεαδάκης, περνάει πάσα, αλλά δεν μπορεί να την υποδεχτεί καλά. Σιώκας πάει μόνος όλη τη φάση, τα έκανε όλα μόνος τους αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε για το 15-5. Ανδρεαδάκης ξανά δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με την μπάλα αυτή τη φορά, επειδή παρενέβη ο Μανούρης. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Το τρίποντο άστοχο από τον Καραμπίνο, 21 δευτερόλεπτα όλα για τους Escapers. Κρατάει ο Σιώπκας, τώρα πήγαμε στα τελευταία 9 δευτερόλεπτα. Σιώπκας συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του Ανδρεαδάκης, τώρα πάνω του. Δε Πάστα στο 1 δευτερόλεπτο, προλαβαίνει το ρολόι, αλλά είναι άσχημο το σου του Μπομπότη και έτσι. Φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 15-5. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους Escapers στο 15-5. Οι γηπεδούχοι παρουσίασαν καλύτερη εικόνα από τους αντιπάλους τους στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού και έτσι έχουν καταφέρει να πάρουν μια διαφορά 10 πόντων, η οποία θα παραμένει και τώρα, έπειτα από την άστοχη προσπάθεια του Μπιμπούδη. Βρακάς οργανώνει, απλώνει αντικανονικά το χέρι του και θα κάνει το φάουλ στον Καραμπίνο. Καραμπίνος κάνει βήμα στο πλάι για να εκτελέσει κλατσοτόμπι και αυτό ήταν ωραίο. 15-7. Βρακάς. Βράγκος. Πάει να του δώσει το σκρίν ο Βρακάς. Βράγκος βρίσκει εκεί τον ανοιχτό διάδρομο. Θα γράψει το 17-7.
Σαβίνος από τα δεξιά, υποπίεση, αστοχή. Θα καταλήξει το έδαφος που πρέπει να έχει χτυπήσει εκεί στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο πρέπει να τον έχει βρει άθελά του ο Φράγκος, ο οποίος του δίνει τώρα το χέρι. Πιέζει ψηλά από τον Καραμπίνο. Την μπάλα τον Μπομπότη, ο οποίος θα αστοχίσει πίσω από τα 6.75. Καραμπίνο σηκώνει το χέρι του, η πάσα ήταν δυνατή και χαμηλά για τον Χριστόπουλο. Από τα δεξιά τώρα ο Φράγκος πάει μέχρι μέσα. 19-7. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του Φράγκου, ο οποίος έχει ήδη 4 πόντους στην δεύτερη περίοδο. Χριστόπουλος, Καραμπίνος. Στέγεται και εκτελεί για 2, θα βρει σίδερο, το rebound στα χέρια του Δεπάστα. Βρακάς τώρα, στέλνει μακριά στον Μπομπότη, εκείνος λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Πρώτο μαδικό και για τους τερμίτες να έχουν. Και οι escapers. Εύστοχος στην πρώτη ο Μπομπότης, 20-7. Μέσα και η δεύτερη για το 21-7. Πασχαλινόπουλος. Παράμενη στην κατοχή των τερμητών η μπάλα. Παζαρλόγλου στην παναφορά. Μπιμπούδης, Πασχαλινόπουλος, είδε ότι είχε χώρο, εκτελεί για 3, αλλά αστοχή. Φρακάς. Μπαλά φτάνει στον Γάτο. Πάσαρε εκείνος, αλλά η πάσα δεν πέρασε από τον Μπιμπούδη. Παίζει πίσω, Χριστόπουλος. Είναι μόνος στη γωνία ο Πασχαλινόπουλος, θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει. Τον άφησα να μαρκάρει στο Escapers και τους τιμώρει ο Πασχαλινόπουλος, 21-10 πλέον το σκορ. Γάτος. Θα πάρει και αυτός το σουτ, είναι για 3. 24-10. Έρχεται άμεσα η απάντηση από τον Γάτο, ενώ έγινε και το κλέψιμο από τους Escapers. Πάει μέχρι μέσα, αλλά αστοχεί ο Μανούρης. Μπιμπούδης αφήνει στον Χριστόπουλο. Με το δεξί εκείνος θα βρει στόχο. 24-12. Παίρνουν σιγά σιγά μπρος και οι τερμίτες. Δεπάστας. Βρακάς. Σκαστή η πάσα, αλλά την κατάλαβε ο Χριστόπουλος και έκανε το κλέψιμο. Η μπάλα φτάνει στον Μπιμπούδη. Κόντρα σε 2, εκείνος δεν τα καταφέρνει αρχικά. Θα δεχτεί και το στόπ στη συνέχεια από τον Κάτω. Και ο Παζαβλόγλου σταματάει τον ευνηδιασμό κάνοντας τον φάουλ στον στο Δεπαστά. Σιώκας. Παίνει ξανά. Αφήνει έξω. Μπερδεύεται και χάνει από τον Πασχαλινόπουλο, ο οποίος με αυτοθυσία εκεί
έκανε την πάσα στον Χριστόπουλο. 4,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Τιμπούδης ζητάει έξω και παίρνει τώρα ο Σταματόπουλος. Παζαρλόγλου, πολύ ωραία κίνηση, 24-14. Σιόπκας περνάει, πάσα δεν θα την κάνει ασίστ αρχικά. Ο Μανούρης πήρε το φαουλ ωστόσο. Το φαουλ το οποίο είναι το τρίτο για τους Ταρμίτες. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μανούρη, 25-14. Θα βάλει και την δεύτερη για το 26-14 και το συν 12 των Escapers. Χριστόπουλος. Μπαλά φτάνει στον Πασχαλινόπουλο. Στο έδαφος ο Σταματόπουλος. Έγινε το κλέψιμο από τους Escapers, οι οποίοι έχουν και αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα στην επίθεση. Θα φτάσουν σε ένα γρήγορο καλάθι με τον Σιόπκα, ο οποίος γράφει το 28-14. Πασχαλινόπουλος αφήνει χέρι με χέρι στον Μπιμπούδη. Γυρίζει εκείνος ξανά για τον Πασχαλινόπουλο. Στα 7 δευτερόλεπτα θα πάρει την εκτέλεση εκείνος για 3. Σιόπκα στο rebound, πιέζει ο Παζαρλόγλου. Πάει μέχρι μέσα με διαρρεξή, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση ο Φράγκος. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των μπλε, ενώ έχουμε και το time out. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες για να επιστρέψουμε στη δράση επί από το time out. Escapers στην επίθεση με τον Σιόπκα. Να παίρνει το σουτ και να το βάζει. Είχε αυτοπεποίθηση σε αυτή την εκτέλεση ο Σιόπκας και έγραψε το 30-14. Ανδρεαδάκης στα δεξιά, πάνω του ο Γάτος, ο οποίος τον κατάδει. Όχι, βρίσκει τον τρόπο να εκτελέσει ο Ανδρεαδάκης παρά την πίεση του ψηλού των Escapers. Πήρε και το φάουλ, 30-16 πλέον. Έτοιμος να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή. Θα τη χάσει, παραμένει το 30-16. Σιόπκας ξανά από το ίδιο σημείο που ευστόχησε νωρίτερα, θα το χάσει τώρα, αλλά είναι εκεί ο Καζαναστάσης. Γάτος, Σιόπκας, αφήνει στον Φράγκο. Μανούρης τώρα με πλάτη, Καζαναστάσης δυσκολεύτηκε και από την πάσα του Μανούρη. Και θα τσουμίνει η μπάλα στα χέρια, 30-16 το σκόρ, 1 και 38 ακόμα για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Με τους Escapers να διατηρούν σταθερά το προβάδισμά του. Στόπουλος από στο λόγο, Σταματόπουλος, με συγχωρείτε. Αφήνει στον Μπιμπούδη. Σταματόπουλος ξανά με πλάτη, γυρίζει, εκτελεί. Επιθετικό rebound για τους Τερμίτες, Ανδρεαδάκης. Σταματόπουλος ήθελε να βρει ξανά τον Ανδρεαδάκη, δεν βγήκε στην εργασία. Χριστόπουλος δυνατή πάσα, δεν μπορούσε να την πάρει ο Ανδρεαδάκης. Θα γίνει το λάθος από τους Τερμίτες. Ήταν κάπως πιο δυνατή πάσα και δυσκόλεψε αρκετά τον Ανδρεαδάκη. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Φράγκος κρατάει. Σε κάρι τις κινήσεις βγαίνει ο Σιόπκας για να πάρει. Ξανά Φράγκος, Γάτος τώρα.
Σταματάει στα 7 δευτερόλεπτα, θα πάρει το σουτ, θα το βάλει, 32-16. Ανδρεαδάκης, Παζαρκλόγλου, για τρεις ο Βιμπούτης, άστοχος, μακρινό rebound του Σιώκα. Όλη η επίθεση στην κατοχή των Escapers. Και αυτό τώρα ρίχνει ταχύτητα ο Σιώκας. Έχουν φαουλ να δώσουν οι τερμίδες, αυτό φωνάζουν από τον πάγκο. Θα γίνει τώρα το πρώτο. Το πρώτο για τώρα, καθώς είναι το τρίτο ομαδικό. Το τέταρτο ομαδικό. Το τελευταίο ομάδο που είχαν να δώσουν οι τερμίτες. Γάτος στα 8 δευτερόλεπτα. Γιώκας. 4 ακόμα. Νέο φάουλ από τον Μπιμπούδη. Όχι, έγινε λάθος από τους Escapers. Και έτσι μένουν 3,1 τώρα για τους τερμίτες. Μπιμπούδης στα 1 δευτερόλεπτο εκτελεί από το κέντρο. Όχι. Φινάλε λοιπόν του δεύτερου δεκαλέπτου. Escapers τερμίτες 32-16. Μπήκαμε στο τρίτο δεκάλεπτο, επιστροφή έπειτα από την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. 32-16 το σκορ με τους Escapers να ελέγχουν μέχρι στιγμής το μάτς. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ στον Αναστάση, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Σιώκας. Γάτος. Περνάει πολύ ωραία ασίστ στον Καζαναστάση, θα την εκμεταλλευτεί εκείνος. 34-16. Χριστόπουλος. Ανδρεαδάκη στα δεξιά. Ξανά για Χριστόπουλο. Θα πάρει την εκτέλεση τελικά εκείνος. Δεπάστα, αστοχή από κοντά. Τρέχει για να πιέσει εκεί το κατεβάσμα της μπάλας. Ανδρεαδάκη ζητάει και παίρνει. Πάει και μέχρι μέσα, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει καλά, καθώς τον ακολούθησαν και δύο παίχτες των Escapers. Ναι, καλή πάσα του Σιώκα, ο οποίος σημάδευσε τον Γάτο, αλλά η προσπάθεια του να του περάσει την μπάλα δεν ήταν και καλύτερη. Καραμπίνος, Χριστόπουλος, με το σώμα εκεί του κάνει το φάουλ. Ο Δεπάστας. Ανδρεαδάκης τώρα πάει στην επαναφορά από ένα φάουλ οι δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Καραμπίνος ψάχνει πάσα, δεν θα περάσει από τον Γάτο. Έλα, βρει τον Σιώκα, η πάσα του ήταν πολύ ψηλή. Πήδηξε και σε λάθος χρόνο νομίζω ο Σιώκας και έτσι δεν απέφυγαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Ανδρεαδάκης, πάνω του ο Καζαναστάσης, Καραμπίνος. Η πάσα είναι παρακινδυνευμένη, η πάλα καταλήγει ξανά στον Καραμπίνο, ο οποίος θα πάρει την εκτέλεση υποπίεση και θα βάλει και το καλάθι, 34-18. Αλλάζουν την μπάλα οι μπλε. Σιώκας κρατάει, ανεβάζει και το βλέμμα του για να τσεκάρει τις επιλογές του. Θα πάρει το σου τελικά και θα το βάλει. 36-18. Καραμπίνος. Μέλα στον Ανδρεαδάκη. Πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Ανδρεαδάκης κρατάει στα 8 δευτερόλεπτα, δεν είναι καλή η πάσα. Καζαναστάσης, Σιώκας. Η
είδε εκεί τον γάτο που ερχόταν με φόρα. Κάνε τα αναστάσεις, πήγε για βγει και μπάλα. Εκφράζει το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Ανδρεαδάκης πήρε από τον Χριστόπουλο, θα εκτελέσει από το πλάι. Γάτος μαζεύει. Σιωκάς. Κάνε τα αναστάσεις. Ζητάει ο γάτος στην κορυφή. Προσπίδω ότι θα σουτάρει. Πασάρι τελικά στον Ντεπάστα, του έβαλε δύσκολα ανάμεσα από τρεις αντιπάλους, αλλά πήρε το φάουλ. Είναι το δεύτερο μαδικό για τους Τερμίτες. Ο Μπότης, Σιώκας στο φλότερ. Είχε μπροστά του και τον Ανδρεαδάκη, ο οποίος τον δυσκόλεψε. Το φάουλ τώρα στον Πολύδωρο. Πασχαλινόπουλος θα το πάρει το σουτ. Δεπάστας πάει σε μια μακρινή πάσα για τον Σιώκα. Πασχαλινόπουλος μπήκε με φορά στην φάση και πέταξε εκτός την μπάλα. Εξετάει τις επιλογές του Σιώκας, ο οποίος αφήνει δίπλα στον γάτο, εκτελεί για τρεις εκείνος και το βάζει. 39-18. Στο συν 21 πλέον οι Escapers, οι οποίοι και στο τρίτο δεκάλεπτο δείχνουν πολύ καλή εικόνα, ενώ ο Καραμπίνος εδώ θα γράψει το 39-20. Πολύ ωραία εδώ, πέρασε η πάσα για τον Μπομπότη, ο οποίος είδε το κενό. Τρύπωσε στην αντιπαλή άμυνα και έκανε το 41-20. Πολύδωρος προσποιείται μπροστά από τον Μπομπότη, εκείνος θα κάνει το φάουλ. Πασχαλινόπουλος θα καθίσει στον πάγκο τώρα για τους Τερμίτες, στο μάτς ο Παζαρλόγλου. Μέσα η πρώτη από τον Πολύδωρο, 41-21. Μέσα και η δεύτερη για το 41-22. Γάτος στη γωνία, ο Μπομπότης έφτασε και ο Νιμπάλα πήρε το σούτ, αλλά αστόχησε. Παζαρλόγλου. Χριστόπουλος πήγε εκεί με ένα περίεργο τρόπο να τελειώσει τη φάση. Δεν πήρε κάτι. Σιώκας περνάει ωραία, φτάνει και μέχρι το τέλος. 43-22. Όποτε βρίσκουν ευκαιρία, ανεβάζουν τα κινητά οι Escapers. Χτυπούν στον εφηδιασμό. Καραμπίνος. Ανδρεαδάκης από τα αριστερά, αδύναμο το σουτ. Χριστόπουλος είχε καλύτερη θέση. Σιώκας πάσα πίσω από την πλάτη για τον Μπομπότη. Ξανά Σιώκας. Πάει μέχρι μέσα ο Σιώκας, αλλά δεν τελειώνει καλά. Ωστόσο, η κίνησή του ήταν πολύ ωραία. Καραμπίνος για 2, εύστοχο 43-24. Φράγκος αργά αργά. Γάτος.
Με Πάστας από τα αριστερά, μαζεύει ο Ανδρεαδάκης και αφήνει στον Καραμπίνο για να τρέξει εκείνο στον εμφυδιασμό. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι μπλε. Ο Καραμπίνος δεν θα τελειώσει καλά. Φράγκος. Παίρνει ο Σκιόπκας. Θα πάρει και το σούτ. Δεν είναι καλό. Αλλά εκεί ο Δε Πάστας ακολούθησε τη φάση και πήρε. Σκιόπκας, ούτε τώρα φέρνει στο καλάθι. Απερίσκεπτη ενέργεια εδώ από τον Πολύδωρο, ο οποίος χάρισε την μπάλα στους αντιπάλους εκεί. Κάκιστη πάσα από τον Γάτο. Κάνουν μυαλό τους εδώ στις τελευταίες φάσεις οι παίκτες των δύο ομάδων. Και ο Μπομπότης τώρα πήρε το φάουλ. Πέφτει στον Escapers. Οι οποίοι παραμένουν σε απόσταση 21 πόντων και θα πάει στους 22. Στους 20 με συγχωρείτε. Δικό μου λάθος. 45-24 τώρα πάνε στους 21. Καραμπίνος. Πέρασε η πάσα για τον Σταματόπουλο. Αστοχή εκείνος αρχικά. Στη συνέχεια θα πετύχει το καλάθι. Δεν ξέρω αν μετράει. Όχι, δεν μετράει. Όπως λένε οι διαιτητές. Δύο βολές ωστόσο για τον Σταματόπουλο, ο οποίος θα χάσει την πρώτη. Θα βάλει την πρώτη, με συγχωρείτε, 45-25. Εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη, 45-26. Μπρακά στο γρήγορο τρίποντο, το νιώσε και το πήρε και το έβαλε. 48-26. Καραμπίνος έστοχος από μέσα απόσταση, 48-28. Μπήκαμε και στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Μπρακάς αφήνει τον Μπομπότη, Γάτος τώρα. Σουτάρει αλλά αστοχή. Μπούδης, Ανδρεαδάκης, Καραμπίνος για τρεις αυτή τη φορά. Μακρινό rebound από τον Πασαρλόγλου, ο οποίος βρήκε και την πάσα στον Ανδρεαδάκη. Τρομερή προσπάθεια από τον Πασαρλόγλου, ο οποίος έστησε την κατοχή, αλλά δεν ήρθαν οι δύο πόντοι για τους τερμίτες. Μπρακάς, 14 δευτερόλεπτα, βγαίνει πάνω το Πασαρλόγλου. Το απλώνει το χέρι εκείνος αντικανονικά και κάνει το επιθετικό φάουλ. Στο στέρνο νομίζω πρέπει να τον έχει βρει ο Μπρακάς. Όλα καλά με τον Πασαρλόγλου, μπορεί να συνεχίσει κανονικά. 11,9 στην διάθεση των φιλοξενούμενων τώρα. Μπρακάς θα καθίσει στον πάγκο. Δεν σου περνάει ο Δε Πάστας. Πασαρλόγλου έχει μείνει ξεχασμένος εκεί από την αντίπαλη άμυνα. Ανδρεαδάκης προσποιείται και θα βρει και το καλάθι. 48-30. Μακρινή πάσα δεν θα βγει. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Σταματόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει γρήγορα. Έχασαν την ευκαιρία εδώ οι τερμίδες να πλησιάσουν κι άλλο έπειτα από το λάθος των Escapers και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 48-30. Πήγαμε
πήγαμε και στο 4ο δεκάλεπτο με τον Ανδρεαδάκη να χτυπάει γρήγορα και να ξαφνιάζει τους Escapers. 48-32 τώρα το σκορ με το γρήγορο καλάθι του Ανδρεαδάκη, ο οποίος ρίχνει την διαφορά στους 16 και έχει την ευκαιρία τώρα να την πάει στους 15 αν ευστοχίσει στην συμπληρωματική βολή. Θα μπει μέσα, ναι, θα μπει τελικά. 48-33. Φράγκος Σιόπκας, ο Μπότης τον καταναστάσει, αστοχή εκείνος από τα αριστερά. 50-33. Ανδρεαδάκης πλησιάζει ξανά, ακόμα ένα καλάθι, ακόμα ένα καλάθι και φάουλ. 50-35 από τον Ανδρεαδάκη, ο οποίος έχει μπει ορεξάτος στο 4ο δεκάλεπτο. Δεν έχουμε και το time out. Στη συμπληρωματική βολή ο Ανδρεαδάκης θα τη βάλει αυτή τη φορά. 50-36. Φράγκος Σιόπκας, ο Μπότης καστύπασα για τον Καζαναστάση, θα εκτελέσει τώρα ο Μπότης, θα βρει σίδερο, Ανδρεαδάκης στο rebound. Καραμπίνος κατεβάζει γρήγορα, περνάει και την πάσα στον Παζαρλόγλου, αλλά εκεί που έδωσε εκείνος δεν βρισκόταν κάποιος υπέξης του. Δεν κλειδώσαν το λάθος εδώ οι Τερμίτες. Με την κατοχήρα είναι τώρα στα χέρια των Μπλε. Φράγκος φαίνεται πως το θέλει αυτό το σουτ, θα το πάρει και θα στείλει για την μπάλα στο διχτάκι. 53-36. Ανεβάζουν ξανά τη διαφορά οι Escapers. Καραμπίνος, η μπάλα έφτασε στον Πιπούδη. Ανδρεαδάκη στα δεξιά, στέκεται αλλά δεν είναι καλό το τελείωμα. Σιόπκας αφήνει έξω για τρεις ξανά ο Φράγκος, αλλά τώρα δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Καραμπίνος φεύγει γρήγορα στην επίθεση, το λέει αυτό δεν είναι καλό. Σιόπκας, δεν υπάρχει λόγος διασύνης τώρα για τους Escapers. Κομπότης εκεί εκτός ισορροπίας. Μπιβούδης. Σταματόπουλος ήταν επιλογές. Η πάσα δεν έφτασε ποτέ στον Ανδρεαδάκη. Έγινε το κλέψιμο από τον Σιόπκα. Βρήκε και τον συμπαίκτο, αλλά στόχισε εκεί. Ο Φράγκος νομίζω ήταν. Ο Μανούρης, με συγχωρείτε. Παζαρλόγλου. Ανδρεαδάκης. Σταματόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως μπροστά από τον Μανούρη. 53-38. Μανούρης αφήνει στον Σιόπκα. Καζαναστάσεις Μπομπότης. Δεν είναι καλή, πάσα του πολύ ψηλή για τον ίδιο ψηλό Μανούρη. Έγινε το λάθος από τους Escapers. Βρακάς επιστρέφει στο μάτς. Καραμπίνος. Σηκώνεται ο Χριστόπουλος αλλά δεν βρίσκει στόχο. Βρακάς τσεκάρει γύρω του μήπως υπάρχει κάποιος αντίπαλος. Κατεβάζει αργά. Τελευταία 5,5 λεπτά στο μάτς. Μανούρης παίζει με πλάτη. Αποφεύγει και δύο αντιπάλους. Βρίσκει τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 55-38. Σταματόπουλος, Βιμπούδης για τρεις, αστοχή περνάει για εκτός την μπάλα.
Κάσα αμέσως για τρεις, εύστοχος με τη βοήθεια του ταμπλό, 58-38 και η διαφορά στους συν 20. Καραμπίνος αφήνει έξω 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους ερμητές. Μπιμπούδης, Σταματόπουλος παίρνει και γυρίζει, αλλά αστοχή. Τρακάς, Σιόπκας του αφήνει και πάλι την μπάλα. Φράγκος βγάζει έξω, εκείνος Σιόπκας. Παίρνει το σούτο ο Καζαναστάσης, δεν θα βρει στόχο, ο Καραμπίνος θέλει να φύγει ξανά. Έχει μπροστά του δύο παίχτες με μπλε φανέλα, δεν καταφέρει να τελειώσει καλά. Βρακάς, Σιόπκας τώρα. Φράγκος στα αριστερά, θέλει να πάει προς τα μέσα, τον δυσκολεύει εκεί ο Σταματόπουλος, ο οποίος κατέβασε και το χέρι, γκρέμισε τον αντίπαλό του και του έκανε το φάουλ, το οποίο είναι το πρώτο ομαδικό για τους τερμίτες στην τέταρτη περίοδο. Μέσα η πρώτη, 59-38. Μέσα και η δεύτερη, για το 60-38 και το συν 22 από τον Escapers. Καραμπίνος. Θα το πάρει ο Αποστολόπουλος. Σιόπκας, καθώς του άφησε ο Δεπάστας, Σιόπκας κατεβάζει. Βρακάς, ξανά Σιόπκας από τα αριστερά, Δεπάστας από το ύψος των βολών. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Καραμπίνος του δίνει εκεί επιλογή για σκρίνο. Χριστόπουλος, Μπιμπούδης, θέλει να πάει προς τα μέσα. Τον πιέζει ο Γάτος, τον πιέζει και ακόμα ένας αντίπαλος, αλλά θα αφήσει την μπάλα τελικά εκείνο στο καλάθι, 60-40. Βρακάς, Γάτος, Φράγκος για τρεις, αδύναμο το σουτ, ίσα ίσα που βρήκε στο Στεφάνι. Αποστολόπουλος αμέσως, αστοχή και αυτός με τη σειρά του. Το συν 20 παραμένουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι νομίζω έχουν σφίχτα καλιάς πλέον τη νίκη. Με 2 λεπτά ακόμα να απομένουν ως το φινάλε. Βρακάς από την κορυφή, δεν θα ανεβάσει την διαφορά. Γυρίζει ωραία ο Μπιμπούδης, αλλά αστοχή τελικά. Σιόπκας στέκεται, εκτελεί για 2. 62-40. Μισή λεπτό ακόμα για δικαστικού χαρακτήρα θα έλεγα. Καραμπίνος από τα δεξιά, φύγει εκεί με την βοήθεια του ταμπλό να σκοράρει, αλλά αστόχησε. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Φράγκος, Γάτος, Βρακάς. Γάτος θα εκτελέσει για τρεις, θα αστοχίσει στο σούτ. Χριστόπουλος εκεί ψηλότερα που τους μάζεψε, ενώ πήγαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα, διωμένα τώρα στην επίθεση. Μπιμπούδης πάει μόνο στη φάση. 62-42.
Ο Μερακάς κρατάει για να διανύσουμε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Φράγκος ξανά. Μερακάς. Κιόπκας στη γωνία, περνάει από τον Χριστόπουλο, βρίσκει δύο αντιπάλους. Δε Πάστας για δύο, άστοχος. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Καραμπίνος θα σταθεί, θα εκτελέσει, θα στοχίσει και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Φράγκος θα πέρασε στο κέντρο και οι Escapers θα πανηγύρισουν την δεύτερη νίκη τους. Θα φτάσουν στο 2-1 από την άλλη τερμίτες. Θα γνωρίσουν την τρίτη ήττα στα τρία παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής. Και έτσι θα πέσουν στο 0-3. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Escapers τερμίτες 62-42.